Ο πατσάς μαλάκα είναι φάρμακο. Για τα πάντα. Φοράει το κεφάλι σου, φάει πατσά. Το έσπασε το πόδι σου, φάει πατσά. Φάει πατσά, στο λέω εγώ, μην ακούς γιατρό. Να γυρνάς πλασμένος και να λες, μαμά τι φαγητό έχουμε και να σου λέει, τουρλού μαλάκα. Μαλάκα, τι είναι το γαμμένο το πληγούρι. Είναι κάτι φαγητά, ρε φίλε, που άμα το πεις στους γονείς σου και καλά, τι είναι το πληγούρι. Δεν ξέρει να τρώει. Τι δεν ξέρω να τρώω γάμο την κοινωνία μου, μα τι είναι το πληγούρι, ρε μαλάκα. Να σου πήγε κατάκι, έτσι. Τι να μου πήγε. Πιο γρήγορος από τη σκιά μου, μαλακά. Ο πιο γρήγορος χοντρός, μαδαφάκα. Πώς καλά. Εγώ το είδες πως έτσι. Είδες να κουνήθηκα. Ε, πού τα κουνήθηκα. Κάτι έχεις εκεί. Τι στο χέρι σου. Τι είναι εδώ. Τι είναι αυτό. Μου κολλάει χαρτάκια, ο Ιάσονας. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Δεν το περίμενες, ε. Τι να πω. Βλεφάρισες. Βλεφάρισα. Γατάκι. Είσαι τυχερός που δεν έχει κάμερα να με δείχνει εμένα. Να φαίνεται ότι μα λέγανε ήμουν ακίνητος. Έχεις δει πως είσαι, γι' αυτό δεν έχει κάμερα. Τι έγινε. Γιατί πλακία με έχεις φωνάξει σήμερα εδώ πέρα, πάλι να με εκθέσεις. Μακριά, παιδιά, από ανθρώπους που σας βάζουν διλήμματα, να ξέρεις. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα, φίλε. Και μετά τι γίνεται, αν δεν απαντήσεις, έλεγε σου λέει είσαι πολιτικ. Βρέτε γάμι σου. Πολιτικ. Τέλος πάντων, κάτι σκεφτόμαι εδώ πέρα, μου είχε κάτι στο ραδιόφωνο τώρα και με εκνεύρισε ένας. Θα τα πούμε σε άλλες κουμπίες. Καλά, γιατί με ρωτάς κάθε φορά, αυτά ξέρεις από πριν. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τα θέματα από πριν, δεν είναι, τι έχουμε πει. Μας κορυδεύανε στο άλλο, με ένα θρίλερ μας κορυδεύανε. Το ξέρω αυτό. Ο Φάνης λέει δεν ήξερε ότι έχουμε θρίλερ και φοράει μπλούσα με θρίλερ μόνο. Πω πω, ελκυθήκαμε μάνακα. Εντάξει, έχουμε φαγητά σήμερα, παιδιά. Τα χειρότερα φαγητά. Που φτιάχναν. Α, τα χειρότερα, ξέρει. Εκεί αυτό που επιμένει στο ψέμα, μου λέει ότι πω. Να πούμε τώρα στα παιδιά ότι. Δεν έχουμε κάτι με τις μανάδες τους. Πόσο μάλλον τις αγαπάμε όλες. Τι που κολλάει αυτό με τις μανάδες. Τα χειρότερα φαγητά που φτιάχναμε μανάδες. Εσύ τα χειρότερα φαγητά δεν υπάρχει. Μπορεί και μια μητέρα να φτιάχνει ένα φαγητό το οποίο δεν μου αρέσει εμένα, να το φτιάχνει τέλεια. Δεν υπάρχει τώρα. Δεν έχουν να κάνουν οι μανάδες με αυτό. Το πράγμα. Δηλαδή, φίλε, γενικά όχι μανάδες στην κουβέντα. Γενικά όχι μανάδες. Αλεξάνδρα, τρώσω αυτό το γιαούρτι και ακούγεται. Πάμε. Λοιπόν, είσαι ετοιμός. Ναι, πάμε. Τι, άρα τι, ακούγεται, τρίβεται στο προγούλι μου, άρα με λες χοντρό. Αυτό με λες. Έχεις πρόβλημα, με λες δημόσια χοντρό. Ωραία, θα κάψω έτσι. Τώρα ακούγεται. Να είμαι στο κιονάκι. Έλα, πάμε. Δεν ακούγεται. Θα κάνουμε σε μπελεκάνος έτσι. Να ακούγεται, τρίβεται στο προγούλι μου. Σου έχω πει το μικρόφωνο, δεν υπάρχει πρόβλημα να φαίνεται. Περίμενε. Κατέβασα εγώ το μικρόφωνο εδώ πέρα. Ωραία, με εκθέσατε. Κατέβασα εδώ πέρα το μικρόφωνο, σου πω εγώ τώρα. Περίμενε. Εδώ, γιατί δεν το πάει εδώ. Μη μα πούνε και καλά ότι δεν είναι επαγγελματικά. Εδώ το μικρόφωνο, έτσι. Να το βλέπει ο άλλος στο YouTube. Τη αρχίδια μου, δεν είναι τέτοιο. Τι μπλουζά. Φαίνονται ρόγες τώρα. Πάντα φαίνονται. Είναι... Όχι, θέλω να πω απαγορεύεται για το YouTube. Σοβαρά μιλάς. Ναι. Λες να παίξει μουσαϊκό. Δεν μπορεί να ανάξει ένα air conditioner, μαλάκα. Έχει 400 βαθμούς στο πατή, θα περάσει ο ήχος. Τέλος πάντων, λες και καταλαβαίνει κανένας τι λέω τόσο γρήγορα που μιλάω. Αυτό σε πειράζει. Αν δεν ξέρω κοντήσω μία Ιάκωβε. Από εκεί βάλω το βάλω, θα περνάει ο ήχος το τέτοιο. Ρίχτω, ρίξε αυτό. Και δεν είχε ανοίξει ακόμα. Τι έγινε, για λέει, λοιπόν, πάμε τα χειρότερα φαγητά. Πολύ γρήγορα, είμαι έτοιμος. Είναι ένας τομέας όπου έχω άποψη, ρε φίλε. Θα μου πεις, εντάξει, είναι υποκειμενικό τώρα τι είναι ωραίο φαγητό. Αλλά μερικά fucking φαγητά δεν είναι υποκειμενικά, ρε φίλε. Λοιπόν, έχουμε μαζέψει εδώ κάποια φαγητά τα οποία είναι χάλια, ρε φίλε. Πάμε. Κάποια εγώ τα τρώω. Πώς είναι, χάλια για σένα. Χάλια θα λες για σένα, παιδιά. Ο καθένας θα μιλάει για τον εαυτό του. Δεν λέμε γενικότητες, γιατί σίγουρα θα με επιτεθούν. Οπότε, μαλακιστρίκια, από τώρα το λέμε, μην κοιτάς όταν βρίζω τον κόσμο. Από τώρα το λέμε, είναι προσωπικές απόψεις. Θα πεις εσύ τα δικές σου, από εγώ τα δικά μου. Δεν θα πούμε τα κάποια φαγητά είναι χάλια, μπορεί να ξεκινήσει έτσι. Τι είναι, τι χούντα είναι αυτή, δεν καταλαβα. Όχι, χάλια για μας, προχώρα. Λέγε. Τώρα θέλω να πω για το air condition που μας έβαλες και το ανάψαμε. Ακούγεται πολύ το air condition, ε. Κλείστο, κάμισε το, κλείστο. Κάτσουμε αλλιώς, πρέπει να βγάλουμε μανιτάρια στα μάτια. Άμα ανάψουμε αυτό. Ακούγεται αυτό που είναι πιο μακριά, δεν ακούγεται αυτό. Τι μια χρονολογία τα βάλαμε. Έλα, καθίστε, πάμε. Εντάξει. Ναι, είμαι έτοιμος. Πάμε, ξεκινάμε. Λοιπόν, με τη θερμοκρασία, εντάξει τώρα. Ναι, πάμε. Για πάμε. Λοιπόν, έλα, ξεκινήσω από εδώ. Έλα, ρε φίλε, αυτό είναι ωραίο φαγητό. Γίγαντες. Όχι, ρε μαλακά. Αυτό γιατί το βάλες μέσα. Δυνατό. Αυτό κάποιος δεν αρέσει, ρε φίλε. Και εμένα είναι δυνατό. Εσύ ηλίθιος αγόρι μου. Κάποιος δεν το τρώνε, ρε φίλε. Λέμε τα χειρότερα φαγητά και έχει βάλει γίγαντες. Μα γι' αυτό το τρώμε και δύο. Για μας μιλάμε. Α, γενικά είσαι. Είναι μια γενική άποψη. Εγώ προσπαθώ να καλύψω μεγάλη μερίδα. Ρε, είσαι μπάκλα μας τελείως. Τι έβαλες. Αλεξάνδρα τρως γίγαντες. Δεν τρώει, όχι, η Αλεξάνδρα δεν τρώει. Πω, η Αλεξάνδρα δεν τρώει. Τώρα γίγαντες. Γάμω τα φαγητά γίγαντες. Πάμε με επόμενο. Δεν μου βγάλεις γίγαντες μαλακά φαγητάρα, είναι δυνατόν. Μην το βάλεις καν. Μην το πας στο βίντεο καν. Γίγαντες μαλακά. Τελείωσε. Δεν υπάρχει πιο ωραίο φαγητό. Στο φούρνο τώρα. Αρκεί μη γίγαντες να ξέρετε. Άστρε με κατάκι. Γίγαντες, θα σου πω από μια περιοχή θα τρώτε γίγαντες. Γίγαντες πρεσπών. Α, δεν ξέρω, να πηγαίνουμε στις πρέσπες να τρώμε. Όχι, γίγαντες. Ρε μαλάκα, δεν χρειάζεται να πας στις πρέσπες. Ψάχνω να βρείτε γίγαντες από τις πρέσπες. Δεν υπάρχει ο ρόλος γίγαντες. Έχεις πάει στις πρέσπες. Βεβαίως έχω πάει. Εδώ, πώς να δεις. Μερικά φαγητά
Το αλλάζω αυτό που είπα πριν. Πριν είπα, ρε παιδί μου, ότι δεν υπάρχει κακό φαγητό, είναι τι αρέσει στον καθένα. Όχι. Είναι ψέμα. Δεν είναι το φαγητό υποκειμενικό. Αυτή η παπαριά δεν τρώγεται. Το σπαρακόλουσο. Βάλτε στον κόλλο σου. Το τρώω. Φίλε, δεν, προσέξτε, επειδή το τρώσε εσύ και άλλοι 10 μαλάκε στο σπαρακόλουσο, δεν σημαίνει ότι είναι το φαγητό. Σημαίνει ότι είστε ηλίθιοι εσεί, μαλακά. Ωραία, πριν. Και υπάρχει και κάποια φυλή ηθαγενών ζουλού τρώνε ανθρώπου, δε μαλακά. Άρα τι θα πούμε. Υποκειμενικά ο άνθρωπο. Μάλλον το αν είναι νόστιμο το ανθρώπινο κρέα είναι υποκειμενικό. Όχι, δε μαλακά. Είσαι ζουλού και τρώνε ανθρώπου. Αυτό είναι ηθικό. Δεν είναι ηθικό. Πρέπει να είσαι αντίθικο για να τρώσει σπανακόριζο. Γιατί? Εγώ, τι έχει, γιατί δεν καταλαβαίνω τι διαφορά για τον άνθρωπο. Τι ηθικό, ηθικό, ρε φίλε για σένα, για την κοινωνία τη δικιά σου. Για την κοινωνία τη δικιά μου είναι ανήθικο άνθρωπο που σπανακόριζο. Για μένα αυτό το φαγητό πρέπει να απαγορευτεί. Στην ίδια κοινωνία είμαστε. Κακό. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Έλα, μα και σπανακόριζο. Αλεξάνδρα σπανακόριζο. Κοίτα πώ είναι. Αλεξάνδρα τρώει. Εντάξει, πάμε. Χρήστο. Γεια σου να. Ναι, καλά, πάμε. Ορίστε. Σπανακόριζο, μαλακά. Να φάω άνθρωπο καλύτερα. Δεν θέλω, ρε. Δεν σας θέλω στη ζωή μου, εσάς τους ανθρώπους που τρώνε σπανακόριζο. Να πάω να χυστείτε. Δεν μπορώ να το φάω αυτή την βλακία. Λοιπόν. Έλα, μα γιατί back to back τώρα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Φακόριζο. Είναι δυνατόν. Να φάω άνθρωπο καλύτερα, ρε φίλε. Δεν μπορώ να το φάω εγώ αυτό. Φακές και τεστρώ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά φακόριζο, μαλακά δεν γίνεται. Χαίρεσαι με το να με ξεκινάει φακόριζο. Μα αλέξει και μόνο το φακόριζο είναι ηλίθιο, ρε μαλακά. Δηλαδή λε τι έχει φωτιά και το έχουμε σήμερα φακόριζο. Μαλακά, γιατί δεν λέμε τι έχει σήμερα, ξέρω εγώ. Σκατά. Κουκουνάρια. Ναι. Πραγματικά. Πιο ωραίο το σκατά, γιατί λες και μπορεί να έχει κάτι που τρώγεται. Το φακόριζο δεν τρώγεται. Μαλακά, σε ρίχνω. Μαλακά, πληγούρι με κάτι. Μαλακά, τι είναι το γαμμένο το πληγούρι. Το κάτι, το πληγούρι. Κοιτάξτε, είναι κάτι φαγητά, ρε φίλε, που άμα το πει στου γονεί σου και καλά, τι είναι το πληγούρι. Δεν ξέρει να τρώει. Τι δεν ξέρω να τρώω γάμο την κοινωνία μου, τι είναι το πληγούρι, ρε μαλακά. Τι είναι το πληγούρι, τι είναι το πληγούρι, ρε μαλακά, Αλεξάνδρα. Κάτι σιταρένιο, τι είναι, ρε. Σα κατά στα μούτρα, πληγούρι. Σαν ζυμαρικό παρτά, το πληγούρι. Δεν ξέρω τι είναι. Δεν ξέρω καν τι είναι το πληγούρι. Δεν ξέρω, είναι αυτή η μαλακία. Μαλακά, το πληγούρι, μαλακά. Ποιο βγάζει. Πείτε μου εταιρείε που πουλάνε πληγούρι, μαλακά, να του κάνουμε μπαν. Μαλακά, είναι δυνατόν. Πληγούρι με τύρι, μαλακά. Αυτό δεν ξέρω. Ποιο τρώει πληγούρι, μαλακά, πάνω σε κάτι κολλιά, μαλακά. Άχι το λίγο. Πληγούρι. Μα αυτό το έχω πει, ε. Εγώ ξέρω ότι είμαι κρατοφάγο τώρα, έτσι. Αλλά αυτό το γαμμένο πράγμα δεν υπάρχει. Ουρέ μα χαρίσει, τι κάνει θεία μου, μαλακά. Μια μέρα, επειδή τη αρέσουν πολύ, έχει κάνει ένα τραπέζι μόνο με ουρέ. Έχει σκοτώσει κανένα κοσαριά μοσχάρια. 30 ουρέ μα χαρίσει. Ουρά μα χαρίσει σε πολύ. Μα γιατί κάνει τη σωστή σου. Θα σου πω, είναι κανιβαλή. Οι ουρέ τώρα, αν καλάψετε, δεν έχει φάει από ό,τι έχω καλάβει. Οι ουρέ όπω χαρίστηκε έχει αυτό το ζελεδένιο το κρέα. Που είναι. Που μιλάμε για ιδέα. Θεωρείται βέβαια κάποιο θα βγει να πει ότι είναι φοβερό μεζέ. Δηλαδή στα σχόλια από κάτω θα πούνε, α, δεν τρώω ουρέ. Ναι, ρε, μαλάκα, δεν τρώω ουρέ όπω χαρίστηκε. Μαλάκα, δεν είμαι κανίβαλο. Μαλάκα, να τρώω ουρέ από μοσχάρια, μαλάκα και δόντια και κεφάλια και αυτιά ζώα. Λοιπόν, ζώα λέω σε αυτά τα ζώα. Αυτά τα ζώα τα τρώω. Λοιπόν, ουρέ όπω χαρίστηκε έχει ένα ζελεδένιο. Ένα ζελεδένιο τέτοιο, μια υφή πολύ χαλιά. Και τη κάνει και ωραία η θεία μου. Βάζει υποψηφιότητα αυτό, να ξέρει. Γιατί? Για χειρότερο φαγητό έβερε. Ουρέ μου θε. Τέλο πάντων. Τη κάνει και γιαχνή. Εντάξει, ένα διάφορο. Φάβα, εντάξει, τι τρώμε. Φάβα, δεν είναι φαγητό η φάβα τώρα. Μαλάκα. Ερεβίθια να πούμε εγγέννη τώρα. Εντάξει, κλάιν. Να σου πω κάτι, αυτό μπορεί να βγει και πρώτα γιατί είναι τόσο αδιάφορο. Καλύτερα να σε κακό φαγητό παρά να σε αδιάφορο. Φάβα. Μαλάκα, ποιο τρελαίνεται με τη φάβα. Όλη την τρώμε. Ρε φίλε, δεν μπορεί να πει ότι ξετρελαίνουμε για φάβα. Είναι ένα φαγητό, ούτε φαγητό. Συνοδευτικό είναι η φάβα. Με ζεδό, να στο βγάλει δίπλα μαζί με τσίρο. Δεν είναι φαγητό η φάβα. Ή τα ρεβίθια. Δεν μπορεί να το πει κύριο φαγητό. Μένα το έκανε, μάνα μου, το έκανε για μένα. Αυτή τη μαλακή έκανε μάνα σου. Λοιπόν, αυτό, και εγώ δεν φάβα. Έκανε. Μια. Το τρώω. Εντάξει, οκ, okay, κλάιν μα. Να πίνω, ξέρω εγώ, τι? Νερό με γεύση λεμόνι. Βαριέμαι, δεν είναι. Νερό με γεύση λεμόνι ή φάβα, τι προτιμά. Ναι, φάβα. Τι θα προτιμάσουμε. Εντάξει, δεν είναι κακό. Βλίτα. Βλίτα, μάλακα. Βλίτα. Ρε, παιδιά, εντάξει, να σου πω κάτι. Ξέρω ότι όσοι τρώνε χόρτα. Εντάξει, εγώ δεν τρώω χόρτα. Δηλαδή, δεν θέλω να πω καλό. Έχω και παιδικά τραύματα. Με πιέζαν πολύ γονεί μου να φάω βλίτα και είχε την κατάσταση. Γι' αυτό γενικά μην πιέζετε πολύ τα παιδιά σα. Δεν τα τρώω, ρε φίλε. Δεν τα τρώω. Δεν είναι και αυτό φαγητό. Πώς τα βλίτα με την κατάσταση, πώς σχετίζεται. Με πιέζαν, μάλακα. Εμεί παλιά. Από αντίδραση έτρωγε σουβλάκια. Να καταλάβετε κάτι. Και γλυκά. Όσοι είστε μικρό ηλικία. Εμεί κάποτε τρώγαμε ξύλο. Για να φάμε κάτι για φαγητά, τρώγαμε ξύλο. Πίτσες. Όχι. Τρώγαμε ξύλο, μα πιάνουμε την πίτσα. Θα σκεφτείτε κάτι, γιατί εσείς νομίζετε ότι παλιά είχαμε, πραγματικά οι γονείς μας είχαν πρότιμο υγιεινή διατροφή. Μην νομίζετε ότι έχω γίνει κολόζο επειδή δεν μαγειρεύε. Μια χαρά η μάνα μου γυνά μάγειρευε. Έγινα κολόζο γιατί μου έλεγα μέχρι τα 25 τρέχω ξύλο για να τρώω βλήτα. Μου έλεγα από αντίρρευε. Ναι, τα βλήτα δεν τα έτρωγα. Και τα είχαμε πολύ στο σπίτι. Δεν είναι και αυτό φαγητό, συνοδευτικό είναι. Δηλαδή βγάζουμε είδηση. Τι. Έγινε χοντρό από αντίδραση. Δεν ξέρω, μπορεί. Μπορεί. Εντάξει, μπορεί. Τώρα τα βλήτα δεν μπορώ ρε, μάνα, για τώρα. Εντάξει, άσχημα. Δεν μπορούμε τα βλήτα με τίποτα. Εντάξει, δεν τα θεωρώ απέσια. Μπορώ να φάω μια πυρουνιά, αλλά χέσαι μου.
Μαλάκα. Το φαγητό το οποίο ήταν ο μπαμπούλας σε κάθε σπίτι. Σε ποιο σπίτι, μαλάκα, θέλω να μου στείλετε μηνύματα. Σε ποιο σπίτι τώρα δεν σας έχει πιάσει σύγκριο να γυρνάτε μεσημέρι από μπάλα, να είστε πεινασμένοι του κερατά ή να γυρνάς ξέρω εγώ από σχολείο, από οτιδήποτε μαλακία έκανες, να γυρνάς πεινασμένος και να λες «Μαμά, τι φαγητό έχουμε» και να σου λέει «Τουρλού, μαλακά». Πω, και ήθελες να πάρεις το ταψί και να το πετάξεις στο μπαλκόνι. Το τουρλού σαν τον Μπριάμ είναι. Μπριάμ, τουρλού αυτό. Πω, κολοκυθάκια με πατάτες, με ψιλοκομμένο παπάρι. Χριστέ μου, και να ξέρεις, σου λες, πω, όχι ρε, μαμά τουρλού. Δεν ξέρεις να τρως. Τι δεν ξέρεις να τρώω, ρε φίλε. Εσύ δεν ξέρεις να τρως και μου βάζεις και εμένα να. Αυτό δεν ξέρεις να τρως. Σου βγήκε μια παιδική αντίδραση. Μα τώρα. Πραγματικά δεν ξέρω, μαμά. Ναι, μα σου λέγανε κάτι απέθανα φαγητά και σου λέει καλά, αυτό παιδί δεν ξέρει να φάει. Εσύ δεν ξέρει να φάει. Μου κάτι γυρίζει τουρλού. Δεν σ' αρέσει σε εσένα. Τουρλού, μα ξέρει κάτι άκυρα που φάει κάτι μεσημέρι, κάτι απογοητεύσιμο. Μαλάκα. Δηλαδή, ρε φίλε, έτσι δεν έχω αποδεχθεί τη ζωή μου ούτε με τι πανελλήνιες. Δηλαδή, από κάτι μεσημέρι για να φαγητά. Τουρλού, μαλάκα. Θα βγουν πάλι τώρα κάποια ανώμαλοι και θα πούνε, α το τουρλού, δεν ξέρει τι κάνει. Είναι φαγητό που μου προκαλεί σπασμούς στην κοιλιά. Δηλαδή είμαι μιλάω το και. Έτσι. Fucking λαχανόριζο, μαλάκα. Εντάξει. Ρε εσύ, τώρα δεν μπορεί να σε κάνω 20 άνθρωπο να τρώσει λαχανόριζο. Δε, τι. Μαλάκα, εντάξει, να σου πω κάτι. Κάτι, ρε φίλε, πώς να σου πω. Ασχολείσαι με το modeling, Αλεξάνδρα. Μπορώ να ασχολείσαι με το modeling. Έφαγα χτες, τι έφαγες. Έφαγα ένα λαχανόριζο γιατί είχα μια επίδειξη μόδα στο τέτοιο και έφαγα και ένα μήλο. Τρώνε τα μοντέλα λαχανόριζο. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, ρε φίλε, αν τρώνε. Για να είσαι έτσι, πρέπει να τρώνε λαχανόριζο. Δεν ξέρω τι τρώνε τα μοντέλα. Προφανώς και δεν ξέρω τι τρώνε τα μοντέλα. Αλλά λαχανόριζο, ρε φίλε, δεν γίνεται. Δεν τρώγεται να μάθει αυτό το πράγμα. Δεν τρώγεται. Σε καμία κουλτούρα δεν τρώγεται αυτό το πράγμα. Κακό το έχουμε αυτά τα φαγητά εδώ πέρα. Το αγαπημένο φαγητό του πατέρα μου. Είναι το μόνο από τα λίγα κρέατα που δεν τρώω. Φίλε, όταν γίναγα σπίτι, καταρχήν το μύριζα 3 τετράγωνα αυτό το φαγητό. Πήγαινε και παίρνει και ποσότητες ο πατέρας μου. Τραγό σούπα, μαλάκα. Τραγό σούπα, βραστός. Και πήγαινε και έπαιρνε τύπου ένα τράγο ολόκληρο. Μαλάκα. Είχαμε τράγο, φόρτωνε μαλάκα τον καταψύχτη το ψυγείο τράγο. Να έχουμε τύπου να τρώγουμε ένα τράγο για ένα μήνα. Τράγο σούπα. Και τρελαινότανε. Δύο φαγητά του πατέρα μου. Τραγό σούπα. Έχει διαφορά από το. Τι έχει διαφορά γιατί σκάτω. Ναι, από το κατσίκι το βραστό. Θα σου πω, έχει διαφορά γιατί σκάτω βρωμάει, μαλέκα. Βρωμάει θάνατο. Και όχι δεν βρωμάει. Βρωμάει θάνατο παπουδίσιο. Έχει μπει σπίτι παππού. Ναι, που ναι, ναι. Μυρίζει αυτό σε φαγητό, μαλέκα. δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνω ακριβώ. Μαλέκα είναι. Πώ να σου πω, εντάξει, θα βγουν πάλι κάποιοι θα πούνε λαμπρό που δεν έχει φάει τράγο. Ναι, ρε, μαλέκα δεν έχω φάει τράγο γιατί δεν τρώω μαλακίε. Τράγο βραστό που τρέχει ο ανώμαλο πατέρα μου. Δεν θέλω. Με τη μαλακία. Αυτό δεν είναι το ίδιο που έχουν στους γάμους στην Κρήτη που είναι. Στο γάμο πιλαφό. Ναι. Δεν ξέρω τι βάζουν. Κάτι τέτοιο, δεν ξέρω, νομίζω βάζουν κάτι. Αλλά. Δεν ξέρω τώρα, δεν θέλω να μιλάω για τράγο με τη μαλακία. Νομίζω, το βραστό, το κατσίκι γενικά. Φεύγει λίγο το. Το βραστό, το κρέας γενικά δεν πανέσει. Λοιπόν, εδώ είναι ένα φαγητό που δεν το τρώγα ποτέ. Αλλά. Αλλά και όποιο δεν το τρώει αυτό το φαγητό, τι? Δεν μ' αρέσει να βάζω. Να διαχωρίζω ανθρώπους. Όχι, δεν μου αρέσει να διαχωρίζω ανθρώπους και δεν μου αρέσει να επιβάλλω και αυτά που μου αρέσουν εμένα σε άλλους. Αλλά αν δεν το τρως, είσαι παιδάκι. Από τα πιο ωραία αδικημένα φαγητά ever. Πατσάς. Ωραίο είναι αυτό. Θα διαχωρίσω τη θέση μου. Λοιπόν, ο πατσάς που μου αρέσει εμένα, δεν μου αρέσει ο πατσάς αυτό που έχει με πόδια που είναι ολόκληρα και επιπλέον σε σημαδούρες. Που λέει έχουμε πατσά πόδι και είναι το πόδι μέσα και επιπλέον. Αυτό δεν μου αρέσει. Πατσάς, μισό σκυλιά, μισό πόδι, ψιλοκομμένο πολύ, με τίγκα σκορδοστούμπι. Έχω δει άνθρωπο, έχω φύγει από κλαμπ με φίλο, ο οποίος άμα αφήσαγε σαλκοτέ στη μαλάκα θα έκανε παγκόσμιο ρεκόρ. Μιλάμε για τόσο μεθυσμένο. Okay. Φίλε, τον έχω πάει και έχει φάει πατσά και λες και πάτε στη διακόπτη, ρε. Καταρχήν, ο πατσάς μπορεί να σε κάνει καλά από αρρώστιες. Άσε το ξυδιασμά. Μαλάκα, έχω δει άνθρωπο. Καλά, μπορείς, έχω δει άνθρωπο έχω, με τα μάτια μου. Έχω πάει άνθρωπο, σαν μωρό, τον έχω πάει σε πατσατζίδικο και τον πήγαμε αγκαλιά και έφυγε. Μαλάκα, μας πήρε αγκαλιά και μας έφυγε αυτός. Έχω δει αναστένεται άνθρωπο με πατσά. Είναι φάρμακο. Πατσάς είναι φάρμακο. Ο πατσάς δεν το θεωρώ φαγητό, άσχετο που μου αρέσει πάρα πολύ. Ο πατσάς μαλάκα είναι φάρμακο. Τι φάρμακο. Είναι για τα πάντα. Για τα πονάει το κεφάλι σου, φάει πατσά. Έσπασε το πόδι σου, φάει πατσά. Είσαι χάλια, κάνεις με φάει πατσά. Φάει πατσά. Φίλε, έχεις ευθύνη, μιλάς βλακίες στον κόσμο. Φάει πατσά, το λέω εγώ, μην ακούς γιατρό. Δεν υπάρχει. Δεν τρώγεται το πατσάς. Ο πατσάς δεν τρώγεται. Φίλε, κάποια όπως είναι. Με σκορδοστούμπι μέσα και. Τις μαλακίες και τα κρανία και αυτά. Αυτά τα πετάς όταν. Δεν είναι ρε, κοιλιά είναι ρε μαλακί. Κοιλιά και ποδαράκι σου λέει. Ό,τι είναι μέσα από τα κόκαλα, τα εντόστια που λέμε, για μένα, είναι για πέταμα. Αυτά δεν είναι για να βράζουν. Για να δώσω στα σκυλιά να τα φάνε. Είμαι σκύλος, ντόπερμαν. Πατσάς, φίλε. Για μένα. Κάπου πώς μπήκε αυτό το φαγητό εδώ μέσα. Πατσάς, μαλάκα. Φέρε μου, μαλάκα, θα σου κάνω τα. Φέρε μου άνθρωπο που δεν είναι καλά. Πάω. Άλλη μαλακία. Ψάλι πλακή.
Πιο εύκολα από το. Το τρώω, ρε φίλε. Εντάξει, όχι, αλλά αυτά τα πλακί. Τώρα είχαμε κάτι μπακαλιάρο που μπακαλιάρο στου Γερμανού μου αρέσει. Κάτι μπακαλιάρο πλακί, κάτι ψάρια περίεργα. Τι έχει γλώσσε πλακί. Πού τι βρήκε, γάμο. Δηλαδή είναι κάτι ψαράκια τώρα περίεργα. Τώρα δεν μπορώ να θυμάμαι κάτι. Τι έχω βάλει ροφουδάκι πλακί. Γιατί να βάλω το ροφό απάνω να τον ψήσουμε. Γιατί να τον κάνει πλακί. Είναι αυτά με τα λαχανικά που βάζουν και μαϊντανού σέλινα παπάρια μέσα για στο φούρνο. Τα τρώω. Τα πλακί όμως είναι κάτι άλλο. Δεν είναι το χοντρό το κόκαλο στη μέση. Όχι, βάζουμε πολλά ψάρια γίνονται πλακί. Ο μπακαλιάρος είναι πολύ γνωστός πλακί. Κάτι άλλο, κάτι γλώσσες γίνονται πλακί. Κάτι γαλαίο. Κάτι ψάρια με περίεργα, κάτι μουτσούνες περίεργες τώρα. Κάτι. Εντάξει, το τρώω, αλλά δεν με πεθαίνει τώρα το πλακί. Τώρα τρώω ψάρια, αλλά βάλτα μου πάνω στη φουφού. Fucking μπάμιες, μαλάκα. Ό,τι χειρότερο. Θέλω να πω. Υπάρχουν άνθρωποι που, οι οποίοι τρελαίνουν για μπάμιες, φίλε. Και θα έπρεπε, φίλε, να. Και θα έπρεπε πραγματικά να τους βγάζουμε στο Σύνταγμα και να τους δείχνουμε έτσι. Θέλω να πω κάτι. Ένας από αυτούς ο πατέρας μου. Γενικά, οι γεύσεις μου έχουν αλλάξει με τα χρόνια. Δηλαδή, πράγματα που δεν έτρωγα μικρός, τώρα τα τρώω κάποιος. Πολύ ωραία ερώτηση. Δεν ισχύει αυτό που λες όμως, να ξέρεις. Δεν ισχύει. Όχι, δεν ισχύει. Πάρα πολλοί λένε ότι όσο μεγαλώνουν, αλλάζουν οι γεύσεις. Δεν αλλάζει. Απλά μεγαλώνεις και δεν μπορεί να φας κάποια φαγητά γιατί δεν σου επιτρέπει ο οργανισμός σου. Αλλάζουν, ρε φίλε. Δεν αλλάζουν. Και αλλάζουν προτιμήσεις. Δεν του αλλάζουν. Δεν αντέξει ακόμα. Μπορεί να φας. Λέγε γάμο το σπίτι μου. Λοιπόν. Γιατί κάτω από την έτσι. Οπότε φαγητά τα οποία δεν έτρωγα παλιά, πολλά από αυτά τώρα μου αρέσουν. Πες μου ένα. Η φάβα, α πούμε, ξέρω εγώ τι να σου πω. Το τουρλού που λέγαμε, πλέον τα τρώω. Σπανακόρε, μαλακέ, όλα αυτά. Ξέρει γιατί τα τρώω. Υποσυνείδητα. Ακού. Λέω ρε φίλε ότι. Ωραία. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ας δοκιμάσω μπάμιες. Όχι, μαλάκα. Οι μπάμιες είναι ακόμα για τον μπούτσο. Θα φας και μπάμιες. Όχι. Θα φας και μπάμιες. Δεν τρώω. Θα φας και είσαι μικρός ακόμα. Θα φας στους 40-45 θα φας. Βάζει τύχημα εδώ. Θα άσχημα να σου εξηγήσω γιατί. Οι γεύσεις δεν αλλάζουν τον άνθρωπο. Τι γίνεται. Εσύ απλά και εμείς όσο ήμασταν με τσιρικάδες, δεν τρώγαμε κάποια φαγητά. Και εγώ αρχίζω και τρώω χορταρικά τώρα που και που. Άκου να πιω εγώ, μα λέγα. Είναι αυτό που σου έλεγα. Σε καλεί ο τάφος, φίλε, και θες να τρώσει υγιεινά. Χωρίς πλάκα, όσο περνάνε τα χρόνια από, μέσα σου, θεωρείς ότι πρέπει να τρώσει υγιεινά. Γιατί έχουμε φάει σουβλάκια, πίτσες και αυτά έχουμε φάει. Και εγώ αρχίζω και τρώω φρούτα, ρε μαλάκα. Ποιο ρε μαλάκα, εγώ κάθομαι και τρώω. Πεπόνια, χλάδια, μήλα, μαντορίνια που λέει ο πατέρας μου, μαντορίνι. Αρχίζω και. Ποιο εγώ ρε μαλάκα, το λέω και τρέπομαι στα μαντερίνια, μανταρίνια πώς λέγονται. Θέλω να σου πω, έχω αρχίσει και τρώω λαχανικά. Κλιμεντίνες. Ναι, όσο περνάει ο καιρός, είναι ρε φίλε, όσο περνάει ο καιρός, υποσυνείδητα, επειδή πρέπει να τρώσει πιο υγιεινά, αρχίζουν και αλλάζουν και οι γευστικές και θα φας και μπάμιες, μαλάκα. Γιατί γερνάς. Ναι, θα φας και μπάμιες. Δεν λοιπόν, θέλω να δεχτώ ακόμα. Είδες, τώρα πώς το λέω. Παίχτε λίγο με το μυαλό σου το σου λέω. Α πούμε, άλλο ένα φαγητό που αρνούμε κι εγώ ακόμα να φάω. Έχω κάνει μια μικρή αναστροφή, ξέρω εγώ, στα λαχανικά, αλλά ναι, όχι. Μαλάκα. Αυτό μπορώ να το φάω μόνο ομό. Αγκινάρα, αν πάρεις και την κόψεις και φας το. Μέσα το φλοιό είναι ωραίο, αλλά βράδυ δεν μπορώ να φάω αγκινάρα. Στρώγω. Εγώ, άμα και με αρακά είναι πολύ ωραίο. Ναι, αρακά το κάνω και η μάνα μου. Το πετάω έξω εγώ αυτά. Δεν μπορώ να το φάω. Δηλαδή, κάνει μια γκινάρα, ρε μπέμπι, κάνει καλό. Ας πούμε, θα σου πω τα καρότα. Καρότα μπορώ να σου φάω σαν κουνέλι όσα θες, ρε. Ομά, ενώ έτσι είμαι ξυδάκι. Μόλις μου τα βράσεις, δεν μπορώ να τα βλέπω με τίποτα, ρε φίλε. Δηλαδή, χυμό και... καρότο τον πίνω. Και λιποδιαλυτικές. Μαλάκα, χίλιες φορές να πάω να πιω άβα, φέρει. Σκέτο. Ποιο νόστιμο είναι. Ποιο νόστιμο είναι. Εντάξει, είναι και η φύρη, φίλε, μα αρέσει τώρα κάτι. Σπαράγγια. Α, σαλιγκάρια! Σαλιγκάρια. Γαμάντε σαλιγκάρια, ρε μαλακά. Για μένα γαμάνε, αλλά. Εντάξει, πολύ εσύ έχει σπουδάσει στην Κρήτη, εγώ έχω. Πόσο είναι, ρίζει από εκεί, παιδιά. Το σαλιγκάρι θα το λατρέψει ή όχι τώρα. Το σαλιγκάρι για μένα είναι, ειδικά η μπουμπουριστή τώρα με αλεύρι, είναι φοβερή και γιαχνή, αλλά εδώ πέρα δεν μπορώ να πω κάτι. Εδώ είναι υποκειμενικό. Λέει, υπάρχει κάποιο. Ένα άλλο πολύ ωραίο, επειδή μου έτσι έδεσμα, το οποίο πολλοί το συχαίνονται και είναι μαλακά τρομερά νόστιμο, είναι τα χέλια. Τα χέλια, επειδή το έχουν όλοι στο μυαλό σου είναι σαφίδι, δεν τα τρώνε πάρα πολύ. Δεν υπάρχει πιο νόσημο από ψητό χέλι πάνω στα κάρβουνα, καλύτερο από κρέας. Τα σαλιγκάρια είναι πολύ περίεργος μεζές. Εγώ τρελαίνομαι, δηλαδή τρελαίνομαι. Μπορώ να κάτσω μία ώρα με τον γλυφίδα να φάω μια σακούλα. Και ειδικά και στους μπουμπουρουσίους που κάνουν αυτό το αλατισμένο λαδοαλεύρι, πώς το λέω αυτό, είναι φοβερό. Αυτό είναι γάμο τα φαγητά, ρε μαλάκα. Αυτό είναι γάμο τα φαγητά. Τι το βάλες μέσα, ντροπή, δεν εννοείται, φαγητά αυτό. Και τελευταίο. Φασολάκια. Αρέσουν σε πάρα πολλούς, καλοκαιρινό φαγητό, τρελαίνεται πάρα πολλοί κόσμο. Το ξέρω, θα σα στεναχωρήσω, δεν θέλω ούτε να βλέπω. Η μαγειρίτσα που είναι, είχα βάλει μαγειρίτσα. Την έβγαλε. Μαγειρίτσα ποιο την έβγαλε, η Αλεξάνδρα την έβγαλε. Καλά έκανε. Η μαγειρίτσα είναι το καλύτερο φαγητό ever. Μαγειρίτσα είναι καλύτερο φαγητό. Το μαγειρίτσα είναι το καλύτερο φαγητό ever. Ναι, μαγειρίτσα. Η μαγειρίτσα. Μαγειρίτσα μπορεί να πιω σαν σμούθι, ρε, με κουτάλι. Αιδία τελείω. Αιδία μαγειρίτσα. Δεν έχει φάει μαγειρίτσα από τη μάνα μου.
Τι δεν θα φάω μάλλον. Ναι, είναι, η μαγειρίτσα μου αρέσει πάρα πολύ. Εμένα μου αρέσει πολύ το σηκώτη. Είναι να σα αρέσει το σηκώτη, παιδί μου. Το, το σηκώτη, μια και το έχουμε πιάσει, ναι. Το δοκιμάσει πολλέ φορέ ξανά να το ξαναφάω, δεν μπορούμε τίποτα. Το σηκώτη είναι και που θα το φάω το σηκώτη. Πρέπει να σου προτείνω παιδί τη μαγαζιά να το φάω. Το σηκώτη καταρχήν θέλει να το ψήσει καλά και είναι και τη σηκώτη. Είναι ολόκληρη επιστήμη το σηκώτη. Τι θα καθαμάρε, το έστε παιδάκια τώρα. Λοιπόν, πάμε. Φίλε, αυτό παρατηρώ τώρα είναι ναι. Ότι με, δεν έχουν βάλει θαλασσινά κοχύλια και τέτοια καθόλου. Που... Αυτά είναι όλα γνωστά. Μένα μου αρέσουν, αλλά πολλοί δεν τα θέλουν. Όχι, ρε, μα είναι δυνατόν. Καταρχήν κοχύλια. Υπάρχει θαλασσινό μαζί που να μην αρέσει. Αυτά είναι πολύ το. Έχει βάλει καλά φαγητά αυτά μέσα. Αυτά δηλαδή καλά κακά φαγητά, αν ξέρει 2-3. Θα σου πω, υπάρχει κάποιο που δεν του αρέσουν, ρε φίλε, οι γαρίδε. Δεν του αρέσουν. Λέω για αριστερέ τώρα. Το μόνο από τα θαλασσινά να κάνω. Εγώ τρώω, α πούμε, όταν λέμε θαλασσινά, τρώω από ψάρια, στρίδια, μύδια, ξίδια, σωλήνε τη θάλασσα, υδραυλικού τη θάλασσα. Γενικά όταν μέσα στη θάλασσα τα τρώω. Καρχάρια να μου φέρει, θα το φάω. Άμα είναι νόμιμο. Αυτό που δεν μπορώ να φάω καθόλου, που μυρίζει, ρε φίλε, είναι σαν να τρως ιόδιο. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Είναι το. Πώς λέγονται, πες ένα έδεσμα που φίλε είναι σαν να τρως ιόδιο και το είναι πολύ περίεργο μαζί. Το. Ποιο ρε, το. Όχι, ρε, μαχαιρινό γαμάει. Πώς λέγεται, ρε φίλε. Φούσκες, πώς λέγονται. Δεν ξέρω. Είναι, στείλτε το στα σχολεία. Είναι ένα πράγμα που. Για βρες εσύ, για βρες, που μυρίζει ιόδιο. Άμα φας λίγο, πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο μαζί, ρε φίλε. Είναι σαν να τρως ιόδιο και το. Μυρίζει πολύ ιόδιο. Φούσκες λέγονται αυτά, ρε φίλε. Πώς λέγονται, ρε γάμο το. Πάντως σωλήνες, στριδομύδιο, κόχυλο, τέτοιο. Αυτά είναι φοβερά. Δεν μπορεί. Και έτσι μου άλεγε. Οι φούσκες. Οι φούσκες. Αυτά δεν τα μπορώ καθόλου. Και το στρίδι, ας πούμε και τα, μύδια, τα στρίδια είναι για πολλούς δύσκολα. Έχει και το στρίδι δύσκολη γεύση. Δηλαδή τέτοιο. Θέλει προσοχή και το στρίδι. Αλλά τα τρώω όλα. Τις φούσκες αυτές δεν τρώω μόνο. Είναι πολύ δύσκολες. Τέλος πάντων, anyway. Ωραία. Πάμε στο δίλημα τώρα. Mm-hmm. Στα διλήμματα. Είσαι έτοιμος να περάσουμε στο. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, είσαι πρώτο ραντεβού. Mm-hmm. Α, θα το πάμε έτσι τώρα. πάμε. Γαμιολίκια από την αρχή. Εντάξει, ωραία. Και έχεις τώρα, σου λέω με τη σειρά, τις επιλογές. Ναι. Να διαλέγεις από αυτά. Okay. Σε πρώτο ραντεβού. Πρώτο ραντεβού. Δεν έχεις άλλες επιλογές. Ναι, ναι. Σου φέρνει το ένα ή το άλλο. Ναι, ναι. Γίγαντες ή Σπανακόριζο. Πρώτο ραντεβού. Ναι. Ρε μαλάκα, θα πας πάνω σπανακόριζο. Τώρα γίγαντες τώρα πρώτο ραντεβού. Τώρα όταν λες γίγαντες πρώτο ραντεβού, συνεπάγεται τώρα θα πέσει κλανίδι. Τώρα. Δηλαδή, μόνο και μόνο ότι θα είσαι με την κοπέλα και θα σας κάσουν γίγαντες, κατευθείαν και δύο στο μυαλό σας, σχηματίζεται ένα συνεφάκι από πάνω που έχει στου διαλόγου, στα καρτούν, ότι θα πέσει κλάσιμο. Όχι. Δεν το συζητώ. Που, καλαχή, οι γίγαντες μου αρέσουν πιο πολύ σαν φαγητό, αλλά τα σπανακόριζο μαλάκα. Ωραία, λοιπόν, προχωράμε. Φακόριζο ή πληγούρι. Σε πρώτο ραντεβού. Ναι. Πληγούρι που δεν ξέρω τι είναι. Γενικά είναι ωραίο σε πρώτο ραντεβού να παίρνει πράγματα που δεν ξέρει τι. Και αλλά, τρώει πληγούρι. πληγούρι, δηλαδή. Το παίξει και φίτ και έτσι. Το φακόριζο είναι πολύ ντεκαντάν, ρε φίλε. Να πούμε και λίγο. Έχει σολομόμι, πληγούρι. Πω, δεν ξέρει τι είναι. Ναι. Ωραία. Για πρώτο ραντεβού λέμε τώρα, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Εδώ να δω. Ναι, ναι. Μοσχαρίσια, σουρέ ή φάβα. Μα να κάτσει μοσχαρίσια, δεν μπορεί να τι καταπιούνται σε πρώτο ραντεβού. Κάποιοι τώρα θα μου πούνε είναι ο καλύτερος μεζές. Εντάξει, αλλά φίλε, στο πρώτο ραντεβού τώρα δεν θα είναι και καλά. Πήρε κάτι ακριβό, ας πούμε, μοσχάρι. Σωστό. Φάβα. Μοσχαρίσεις και σουρές. Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ναι, τώρα, δηλαδή θα βγάλω φάβα, ρε μάνα. Φάβα, τι κουτσαβάκι είναι αυτό. Πραγματικά. Ας το δώσει. Βάλε μοσχάρι. Εκεί θα... Αλεξάνδρα. Εσύ πες μου, εσύ. Πρώτο ραντεβού σε βγάζει όλος έξω. Εσύ είσαι φασέα, εσύ δεν είσαι, δεν πιάνεσαι φάβα. Γι' αυτό με φτωχομπίνεται συνέχεια. Βλήτα ή τουρλού. Εντάξει, φίλε, σε πρώτο ραντεβού. Ναι. Εντάξει, βλήτα, τουρλού, δεν μπορώ, μάνα. Δεν μπορώ να το βάλω στο στόμα μου αυτό. Καλύτερα, δηλαδή δεν μπορούμε τίποτα. Βλήτα. Χόρτα σκέτα, θα δώσει τη γυναίκα. Χόρτα, α φύγει, δεν με νοιάζει. Δεν μπορώ, α μείνω μόνο. Α πεθάνω μόνο, δεν πειράζει. Δεν μπορώ. Λαχανόριζο ή τράγο βραστό. Τράγο βραστό. Δηλαδή, ρε φίλε, να σου πω κάτι, σε πρώτο ραντεβού θα τη πει και καλά, έφτιαξε μια σου πίτσα. Και βγάζει τράγο που βρωμάει μαλάκα όλη γειτονιά. Λαχανόριζο δεν βγάζει μαλάκα. Δεν μπορεί. Φεύγω εγώ, δεν θα φύγει άλλη. θα το βγάλω και θα φύγω. Λοιπόν, πατσά ή ψάρι πλακή. Πω, θα με κάνει να πετάξω και στο αγαπημένο μου φαγητό. Ισχύει. Ρε φίλε, σε γυναίκα δεν μπορεί να βγάλει πατσά. Υπάρχουν μερικέ γυναίκε οι οποίε το τρώνε. Αλλά για να βρει γυναίκα που να τρώει πατσά πρέπει να είναι πάνω από 50. Δηλαδή η μόνη γυναίκα που τρώει πατσά είναι η μάνα σου και η μάνα μου. Δηλαδή πρέπει νομίζω να περάσει κάποια ηλικία η γυναίκα για να φάει πατσά. Δεν μπορεί να βρει τώρα κοπέλα 25-35 χρονών, 45 που να τρώει πατσά. Λίγε είναι, στείλτε Instagram όσε δεν τρώτε. Αλλά ρε φίλε, να σου πω. Καταλαβαίνω ότι θε να βάλουμε την πλακή. Καταλαβαίνω ότι μου αρέσει ο πατσάς τρελαίνω με το θωρό, είναι ένα καλύτερα φαγητά. Πλακή θα βάλεις. Ένα άλλο. Άμα ρε φίλε όμως, τις βγάλεις πατσά και τον φάει.
Εκεί παντρεύεσαι. Αυτό θέλω να πω. Εκεί πας κάτι πρόσεχα. Εκεί έχεις και δαχτυλίδι μαζί σου. Εκεί τρώνε πραγματικά. Έβγαλες πατά. Δεν είναι ένας τρόπος ο πατσάς να καταλάβεις πράγματα για τον άλλον, να αρχίσει τη σχέση. Να πεις ταιριάζουμε. Δηλαδή θα την παντρευτώ. Ναι, αλλά είναι πρώτο ραντεβού και είναι άμα σ' αρέσει πολύ. Ρισκάρει κιόλα. Έχει ρίσκο, ναι. Τον πατσά το βγάζει πέμπτο έκτο ραντεβού, ένα μήνα τα έχετε να βγάλει. Όλα τίποτα είναι αυτό. Όχι, δεν μπορεί να βγάλει πρώτο ραντεβού. Πατσά έχει εξαφανιστεί, έχει γίνει λαγό. Δεν είναι πατσά πρώτο ραντεβού. Αμα τη αρέσει όμω. Ρε φίλε, άσε να δεις αν θα της αρέσει στο ένα ναι, μήνα. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Μην τη φτιάξει τώρα. Ναι. Κατευθείαν. Ναι. Τώρα είναι σαν να την πας στους γονείς του σπίτι. Κατευθείαν. δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θέλει σιγά σιγά τώρα. Μην... Εδώ να βρεθεί να πεις. Μπάμιες ή αγκινάρες. Μπάμια τώρα κάπως την έχουμε συνδυάσει και με το μικρό πουλί, δεν ξέρω. αγκινάρα, η αγκινάρα, επειδή μου γίνεται και ο γκρατέν. Και πιο... Ναι, ναι, και καλά ότι έχω φύγει. Αλλά πολύ ναι, υπάρχει και το κέικ αγκινάρα στο καινούργιο που κυκλοφορεί τώρα. Κέικ αγκινάρα, βέβαια. Για πολλά χαστούκια. Όχι, έχω φάει, φτιάχνει φίλε ένα μαγαζί στην Τίνο. Κέικ αγκινάρα, του κοροϊδεύα τα παιδιά, τα φιλιά μου. Σε ένα χωριό στην Τίνο φτιάχνουν ένα κέικ αγκινάρα το οποίο τα σπάει. Εγώ δεν αγκινάρα δεν τρώω. Αυτό το κέικ το τρώω. Συνέχισε. Λοιπόν. Εντάξει, αυτό είναι easy. Ναι. Σαλιγκάρια ή φασολάκια. Λέει δεν είναι easy. Σε πρώτο ραντεβού. Σε πρώτο ραντεβού. Μπορεί να λακίσει άλλη. Σαλιγκάρια. Βέβαια. Δεν είναι πατσά. Βέβαια. Εντάξει, και άλλοι συχαίνονται εσύ. Αλεξάνδρα, εσύ τη βλέπει που συχάθηκε την άλλη. Αυτή βέβαια δεν είναι κανονική στα μυαλά τη. Θα πρέπει να τα έξω. Δεν είναι κάπω γκουρμέ το σαλιγκάρι. Δεν είναι γκουρμέ το σαλιγκάρι. Όχι, το σαλιγκάρι δεν είναι. Το σαλιγκάρι θέλει μπιτόνι κρασί μέσα Κρήτη, καλάζικο στο κέντρο. Άμα είναι με. Στόμψι! Έχει δει κάτι παντινάδε που ξεκινάνε με πολύ υπερτονισμό και καλά. Άμα είναι τα γαλλικά σαλιγκάρια που σου κάνουν στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν τα γαλλικά σαλιγκάρια. Εδώ πέρα στην Ελλάδα λέμε τα κριτικά σαλιγκάρια κάτω. Θέλει πώ το λένε μέσα μπαλωθιά και. Δεν είναι η βαριά η μαντινάδα και μαντινάδε. Κάτι. Πώ τα λένε εσύ, Χρυσού, που τα έχετε στην Κρήτη, κάτι. Πώ. Όχι, κάτσε κάτω, ρε ζήτηκα. Κάτσε κάτω, ρε κάτω, κύριε ζήτηκα. Είναι κάτι τώρα που ξεκινάνε κάτι πεντοζάλιδε. Που ξεκινάνε με κάτι πηγέ. Πεντοζάλιδε γρήγορο που λέμε. Έτσι. Άρα φασολάκια. Φασολάκια, ναι, να είναι σίγουρα. Τώρα σου λέω τώρα, άμα έχει πέσει τώρα πάνω σε εγκόμενα ράμπο που τα τρώει όλα αυτά, εντάξει, την παντρεύεσαι, δεν σου λέω εγώ, όχι. Λοιπόν, περνάμε στο δεύτερο γύρο. Α, μαλάκι είσαι, θα πει τώρα, είμαι σίγουρο. Είσαι... Με ποιο φαγητό θα κάνει σεξ, θα μου πει τώρα. Όχι. Σεξ με φαγητό. Ξέρω ότι τι μαλακίε ρωτά συνήθω. Τι να το. Δεν μου έχει πει τι φορέ που μου βάζει να διαλέγω να είμαστε σε τέτοιο. Τόσο μου λέγει. Όχι, δεν έχω πει ποτέ κάτι. Τελείωνε. Τελείωνε. Αυτά τα λε. Δεν έχω πει κάτι. Τι μου βάζει. Αλεξάνδρα, ξύπνα είσαι με το κινητό σου. Λέγει. Δεν τερματίζει το TikTok. Όσο και να το πα, δεν τερματίζει. Δεν έχει κάποια πίστα. Είσαι στη Γαλλική Επανάσταση. Πάει για μαλακία χοντρή τώρα. Πάμε για. Και σε έχουν έτοιμο στην κιλοτίνα. Πριν βγει να σε σκόψει το κεφάλι στην κιλοτίνα. Okay. Α, ωραίο, μου αρέσει αυτό γιατί ήμουν με του Αφάνγκατε Λουδοβίκο και τέτοια. Έτσι, με του στοχού τώρα από κάτω, ναι. Ναι, ξέρω τι. Μ' αρέσει. Και σου λένε Λουδοβίκο Φάνη. Λουδοβίκο Λαμπρόπουλε. Λαμπρόπουλε Βερσαλίε. Λουδοβίκο Φάνη ο τρίτο. Ναι. Και πού τελειώνει την αστεία για να τη σκοτώσουμε. Επίση, μαλακά, πώ να με βάλετε. Ρε, μαλακά, ζεγάλη, πώ να με βάλετε σε γκυλοτίνα. Στην γκυλοτίνα έχει λαιμό. Εμένα θα μου κόβω το κεφάλι, ρε, δεν έχω λαιμό. Θα μου κόβω το κεφάλι. Θα κάνει μαλακά τώρα εικόνα με τα κοντά τα παντελονάκια που είχαν αυτά και το γαλτσόνα από κάτω το λευκό. Και να με βάλετε. Και σκαρπινοντάκουν από κάτω. Στην γκυλοτίνα. Στην γκυλοτίνα θα ήμουν ο πρώτο αντίθετα με το πηγούνι. Εκεί πέφτει την υποδοχή γκυλοτίνα. Όλοι βάζουν το λαιμό του. Εγώ θα βάζω το προγούλι, έτσι. Και μπερούκα με μπούκλε να κρύβει τη παλάκα. Μαλακά, τι ωραία εικόνα. Λοιπόν, ναι. Και σου λένε να έχεις ένα τελευταίο γεύμα. Νομίζω δεν θα με πειράζει. Αν είχα φτάσει μέχρι εκεί με μπερούκα και. Και έχεις αυτές τις επιλογές. Και μου βγάζω και την μπερούκα πριν με εκτελέσω. Μου βγάζω την μπερικά exposed. Σε όλο τον κόσμο, κοιτάξτε ποιο πιστεύατε. Και γέλια από κάτω, ρε. Εγώ πω για τέτοιο είμαι. Καραφλοκετέ. Και έχει μείνει μόνο η ουρά πίσω, ρε. Θα κρατήσω εγώ την περούκα γιατί σαν να μακατήλει. Πώ ήταν εγώ στον Braveheart που. Στον Braveheart τον κρατάει για τα μαλλιά, ρε. Θυμάσαι. Εμένα που θα με κρατήσει. Δεν γίνεται. Ή να με κρατούσε, να είχε μείνει η περούκα. Να ήταν ανάποδα, τα γέλια. Όχι, ρε, να είχε μείνει η περούκα αφού μου κόβανε το κεφάλι και να σε έπιανε από την περούκα. Και να είχε. Ορίστε, και να φεύγει το κεφάλι κάτω και να μείνει η περούκα στο χέρι, έτσι. Τραγικό, οκ, okay, εντάξει. Okay, όχι κακό, την περούκα. Κακό, όχι χιούμορ. Και το κεφάλι έπεφτε κάτω και λέει, όχι την περούκα. Πω, είμαστε λυθοί. Εντάξει, οκ. Και η κλεπτά έχει κόψει επειδή δεν υπάρχει λαιμό, έχει κόψει τα δόντια.
Λέμε για κάποια δευτερόλεπτα ζεις, άμα σκοψεις. Ναι, ζεις. Τι, μα αυτό στα, στα κοτόπουλα. Ποια θα ήταν η τελευταία τάκα σου. Τα κοτόπουλα είναι αυτό. Όχι, κοιμίζουμε. Ξέρω, 8 δευτερόλεπτα, κάτι τέτοιο. 8 δευτερόλεπτα με κομμένο κεφάλι. Ναι, τι θα έλεγες. Είχες μια τελευταία τάκα, τι θα έλεγες. Όχι, σπανάκος. Λοιπόν. Δεν νομίζω ότι ζει 8 δευτερόλεπτα άμα σκόψει το κεφάλι, Γιώργο. Τέλος πάντων, να μας πούνε στα σχόλια. Δεν νομίζω ότι. Δεν ξέρω κάποιον που έχει ζήσει 8 δευτερόλεπτα με κομμένα. Δηλαδή, τι ξέρει κάποιον που το έχουν κόψει το κεφάλι. Πώς, σου κόβω το κεφάλι. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Τόσο, 7. Μετά πεθαίνει. Μαλάκα, ανάβω τσιγάρο. Από ασφυξία πεθαίνει μετά. Ναι, μα. Δεν, έχει... δεν μπορεί να τραβήξει το. Δεν μπορεί να τραβήξει το ρουθούνι αέρα, ρε. Και κανονικά παίρνει αέρα, κανονικά. Άμα ρουφήξει και. Επειδή είσαι άσχημο τώρα. Θα μα πούνε στα σχόλια. Πάμε. Τέλος πάντων. Ναι. Σπανακόριζο ή πληγούρι. Τελευταίο γεύμα, πριν την κιλοτινά. Πω. Πληγούρι, να πάμε. Δεν ξέρω κιόλα τι είναι. Μπορεί και να μ' αρέσει. Για το άλλο είμαι σίγουρο. Ναι, ναι, για το άλλο είμαι σίγουρο. Το τελευταίο ήταν να φύγουμε σπανακόριζο, όχι τυπαξίλου. Λοιπόν, μοσχαρίσει και σουρέσει η βλίτα. Ρε φίλε, θα σου πω κάτι, αυτό είναι πολύ ωραία ερώτηση. Αρνούμε να φύγω ρε μαλακά με βλητά. Ας φύγω με κρέας και ας είναι ουρές μαλακά να πάω να καμηθεί. Που τη χαίνομαι. Αλλά άμα φύγω, θα φύγω με κρέας στα δόντια. Τράγος βραστός ή πλακή. Ισχύει, δεν φεύγω με ψάρι. Θα φύγω με κρέας και ας είναι και σκατά. Δεν αρνούμε να φύγω λαμπροπουλέως, να φύγω με ψάρι και τέτοιο. Μ' αρέσουν, αλλά θέλω να έχω, έχω κρέας στο στόμα μου. Δεν ακούστηκε ωραία αυτό. Αγκινάρες ή φασολάκια. Αγκινάρες. Με βαριά καρδιά τώρα. Άτιμος θάνατος. Δύσκολο, δύσκολη πιστευτή που μου βάλεις τώρα. Τελευταίο γεύμα τώρα πριν την κοιλωτίνα. Δύσκολο, πιο δύσκολο το φαγητό ή κοιλωτίνα, για λέγει. Λοιπόν, αυτά έχουμε. Προχωράμε. Πέρασα την κοιλωτίνα. Λοιπόν, Φανή. Έλα, γόρι μου. Συνεχίζουμε. Τη μαλακία, ναι. Είσαι φοιτητής. Ναι. Και σε παίρνει τηλέφωνο. Γιατί δεν το κάναμε ρε φίλε, γιατί το κάναμε τα καλύτερα φαγητά και με βάλει τώρα και κράζω φαγητά. Τα καλύτερα θα λέμε. Α, τι ωραίο αυτό, είναι πολύ νόστιμο. Ναι, θα λέγαμε είναι καλύτερο από το άλλο, δεν καταλαβαίνω. Όχι, φίλε. Τέλος πάντων, εντάξει, okay, το δέχομαι. Α, μα θες το κάνουμε κι αυτό. Εντάξει, τώρα το Αλλά τα χειρότερα νομίζω έχει πιο πολύ πλάκα. Ναι, για συνέχεια. Είσαι φοιτητής και σε παίρνει τηλέφωνο η μάνα σου. Mm-hmm. Και σου δίνει αυτές τις επιλογές να διαλέξεις τι θέλεις να σου στείλει. Όχι, φίλε, μην το κάνεις αυτό. Είναι μεγαλύτερο αυτό. Τέτοιο. Είμαι φοιτητής τώρα και περιμένω πώς και γιατί μου έστειλε φοιτητής Γαλαμάντα, μου έστειλε μια φορά το δίμηνο φαγητό, δηλαδή μαζί με άλλα πράγματα. Ωραία. Και τα λαχταρούσα. Έχεις αυτές τις επιλογές. Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει ή θα σου στείλω αυτό ή αυτό. Ναι. Μη μου στείλει τίποτα. Δεν είναι. Μην με βάζει τώρα στη διαδηλήμα, δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα γιατί έχω συνδυάσει την τρέμα με ρεό φαγητά που έτρωγα. Δεν με νοιάζει. Ναι, για λοιπόν, και σου λέει. Φανουλάκο μου. Ναι. Πώς έλεγε. Έτσι. Όχι. Πώς φωνάζει. Φάνη. Σκέτο Φάνη. Φάνη. Έλα, αγόρι μου. Υποκοριστικό δεν είχε. Έλα, αγόρι μου. Πού είσαι, παιδάκι μου. Μπουμπουκάκι μου, δεν σου λέγεται. Όχι, δεν λέγαμε. Όλοι οι λαμπροπουλοί συχαινόμαστε τα κλισέ. Όλοι. Λουλουδάκι μου, τέτοια. Όχι, δεν είχαμε τέτοια ποτέ. Χελικουλινάκι μου. Ποτέ. Το μόνο που έλεγε η μάνα μου μέχρι και μεγάλη ηλικία όταν αναφερόταν στα παιδιά, δηλαδή σε μένα, στα ξαδέρφια μου μέχρι και ηλικία 30 χρονών, τα μωρά που είναι. Αλλά μα λέγανε μόνο όταν αναφερόντουσαν σε όλου μα. Δηλαδή είχαμε βγει κάπου την ξαδέρφια μου, δεν λέγανε τα παιδιά που είναι, τα μωρά που έχουν βγει. Και είμαστε σε 40 χρονών, και είμαστε στο καφενείο για μπύρε. Και λέει τα μωρά που είναι. Αυτό. Λοιπόν, και σου λέει η Φάνη μου, τι φαΐ θες να σου στείλω, πληγούρι ή μοσχαρίδες και σουρές. Δεν θα το κάνει ποτέ αυτό η μάνα μου, να ξέρεις. Ποτέ, γιατί με ξέρει. Ωραία, ήμουν εγώ στο τηλέφωνο και έκανε τη φωνή της μάνας σου. Έλα, Φάνη! τι θες, αγοράκι μου, να σου στείλω. Πληγούρι, ρε φίλε, γιατί δεν ξέρω, δεν έχω φαΐ. Αν έχω φάει, δεν το θυμάμαι. Πληγούρι, τις σουρές δεν τις μπορείς να μας κάνεις. Πληγούρι, το ξέρω τώρα, μπορεί να λέω λακκίες. Πληγούρι, θα σου κάνω δόντια, θα κλείνω τη μύτη, θα το κατάπιτα. Ξέρω εγώ τι θα κάνω. Δεν... Ωραία. Άλλη επιλογή τώρα. Σε παίρνει άλλη μέρα. Θες τράγο βραστό ή αγκινάρες. Και θα έπαιρνα τον τράγο τον βραστό, γιατί τι θα έκανα. Θα τον έπαιρνα, θα τον πάγωνα, θα βγάζα τη σούπα, θα τον έκοβα πολύ ψηλά κομματάκια και θα τον έκανα, ξέρω εγώ, μακαρόνια με κοιμά. Δεν ξέρω. Θα τον μετέτρεπα. Θα έκανε τον τράγο μακαρόνια. Δεν ξέρω, θα το πράγμα. Θα το μαγειρέψει ποτέ τη ζωή σου. Ναι, θα έπαιρνα το κρέα στο βραστό, θα το έκανα κάτι άλλο, θα το ανακατάλευα με μπαχαρικά, με κέτσαπ μουστάρδε, ξέρω εγώ, στα φύλλα. Δεν ξέρω, θα βάζα πάνω και βενζίνη και θα έφτιαχνα κάτι άλλο από αυτό. Ενώ το άλλο δεν το έφτιαχνα. Τράγο. Ναι. Τώρα είμαστε έτοιμοι για τον τελικό. Ναι. Okay. Η αγωνία έχει μεγαλώσει. Mm-hmm. Όλοι περιμένουν την τελική σου απάντηση. Ναι. Και η ερώτηση είναι, άμα έχεις μόνο αυτές τις δύο επιλογές. Πληγούρι και τράγω. Ναι. Ρε εσύ, Αλεξάνδρα, τι θα διάλεγε. Πληκτρολόγησε λίγο, τι είναι το πληγούρι για να καταλάβω. Δεν μπορώ να δώσω τέτοια απάντηση. Έχω φάει πληγούρι, δεν θυμάμαι τι είναι το πληγούρι. Κάτι είναι στάρι, δεν είναι το πληγούρι.
τι, γιατί είναι το πληγούρι πραγματικά. Μην δώσω τώρα ζωή και θανάτου απάντηση τώρα και τι το μετανιώσω για όλη μου τη ζωή. Εν τω μεταξύ, μου όλο αυτό κορυφώνεται. Δημητρή, κάτι σταρένιο, δεξιστάρι δεν είναι. Σα στάρι είναι το πληγούρι. Ναι, ναι, πληγούρι. Τι είναι. Δεν Google. Έχω φάει μου, ρε πληγούρι. Την φωτογραφία του θυμάσαι. Φέρε λίγο να δείξω τη φωτογραφία που. Τα μπουλέ. Η φωτογραφία που μου δείξε η Αλεξάνδρα, ρε. Βγαίνει η κάμερα. Α, ναι, ρε, έχω φάει. Τα νύχια κομμένα, αν τα μπουλέ, τα μπουλέ, τα μπουλέ. Κατάλαβα, τα μπουλέ. Ναι, ναι. Ωραία. Η ερώτηση είναι, άμα είχες μόνο αυτές τις δύο επιλογές, ναι. Ποιο φαγητό θα διάλεγες να τρως για την υπόλοιπη σου ζωή? Ταμπουλέ. 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 Λίγο, όχι, όχι, μα δεν μπορώ. Έχω πάρει το σχολικό. Θα έτρωγε ο Λαμπρόπουλος. Ναι, ναι, πληγούρι. Πληγούρι για την υπόλοιπη τη ζωή. Και όχι κρέας. Έχω κάποια παιδικά τραύματα από τον πατέρα μου. Πρώτο. Πρωινό ξύπνημα. Αυτό που ξύπναγε το Σάββατο και έπρεπε να ξυπνήσουμε όλοι μαζί. Πώς ήταν του Ταχαμών που τον θάβανε με την οικογένειά του να πέθανε, που θάβανε και όλο το σόι. Ναι. Το Σάββατο για κάποιο λόγο το πρωί έπρεπε να ξυπνήσουμε όλοι μαζί με τον πατέρα μου. Από παιδικά χρόνια. Επόμενο, κλαρίνα στα πανηγύρια. Ακούω κλαρίνο και συνδέεται με ένα νευρώνα μου μέσα και κάτι παθαίνω. Επόμενο, το τράγος βραστός. Το άρεσε πάρα πολύ τον πατέρα μου. Έχω φάει πολύ τράγο βραστό και ξύλο μαζί με τράγο βραστό. Σόβρακο. Αυτό που το έχω ξαναπεί και σε βίντεο αυτό, ότι δεν μπορώ να κυκλοφορώ γυμνός στο σπίτι, γιατί μια ζωή θυμάμαι τον πατέρα μου να κυκλοφορεί με το σόβρακο με Μινέρβα και να με ξυπνάει το πρωί και να έχει το παπάρι του εδώ πέρα, μαλάκα, με το σόβρακο το Μινέρβα. Εγώ πότε έχουμε πάει σε ξενοδοχείο με το σόβρακο κυκλοφορεί. Όχι, ρε μαλάκα, ναι, σε σένα, στο σπίτι μου δεν κυκλοφορώ με το σόβρακο. Στο παιδί μου και στη γυναίκα μου με το σόβρακο δεν μπορώ να κυκλοφορώ. Δεν θέλω να κυκλοφορώ με το. Και ότι το εικόνα του πατέρα ότι κυκλοφορεί γυμνός στο σπίτι. Ναι, το είχαμε πάρα. Και εσύ, Αλεξάνδρα. Εννοείται. Ότι ο πατέρας των 90's κυκλοφορούσε. Δηλαδή ήταν ντροπή. Μάλλον δεν ξέρω ντροπή. Κυκλοφορούσαν οι πατεράδες μας για κάποιο λόγο με σόβρακα Μινέρβα μέσα στο σπίτι. Ναι, επίσης, ήταν και ψιλοκομπλέ να έρθει και κάποιος γνωστός, ρε παιδί μου, να έρθει ο γείτονας να πάρει κάτι. Δηλαδή, δεν ήταν ντροπή ότι είμαι με το σόβρακο. Χτυπάει το κουδούνι, ξέρω εγώ, πώς να σου πω, ο ταχυδρόμος. Καλησπέρα. Και κέρναγε παπάρι πρωί. Αλλά δεν ήταν, ρε παιδί μου, ντροπή. Αυτό, δηλαδή σκάγανε, ξέρω, οριακά, σκάγανε φίλοι μου σπίτι. Και ο πατέρας μας έσκαγε, πώς το λένε, διαφημίσεις μπροστά με σόβρακο. Μα δηλαδή, ειδικά. Εγώ δεν έχω αυτή την εικόνα. Ο μπάρμπας τώρα να είναι. Ναι. Να μπαίνουμε σπίτι, ξέρω εγώ, με ένα φίλο μου και να είναι στην τηλεόραση με Μινέρβα κάτω. Ναι. Και να λες, πατέρα, έχω κόσμο. Οκ. Okay. Βέβαια, όταν ερχόντουσαν ξέρω φίλοι αδερφοί μου, έμπαινε μέσα την όντανε. Αλλά για κάποιο τρόπο ήταν οκ, ότι εντάξει, μωρέ, αγόρια είμαστε εδώ. Πάρε τη ζαρωμένη μου πουτσά. Εγώ το στηρίζω αυτό. Όχι, δεν το στηρίζω. Εγώ και σπίτι, παρότι είμαι αυτός που είμαι και με έχει δει όλος ο κόσμος γινό, στο σπίτι κυκλοφορώ πλέον. Δεν θα βάλω, όπως το λένε, κουστούμι. Θα βάλω, δεν θέλω να. Δηλαδή το έχω τέτοιο. Δεν θέλω να κυκλοφορώ με ψωτσάκι. Δεν μπορώ να. Πριν τα παιδιά. Βάζω σόρτς. Δεν μπορώ, ρε, που έχει μείνει, δεν μπορώ. Γιατί ξέρω κάτι που δεν μου αρέσει να μου το κάνουν. Το φάγα πολύ. Ρε, πρωί, τώρα Σάββατο πρωί, 9 η ώρα να με ξυπνάει η παπάρι εδώ πέρα. Φάντη ξύπνα, χωρίς λόγο. Ρε, φίλε, το είναι Σάββατο. Το μποξεράκι τι διαφορά έχει. Ρίση, ποιο μποξεράκι, Μινέρβα, σόβρακο σου λέω, παιδάκι μου. Αυτό. Έβλεπες παπάρι η αχνογραφία από μέσα, έτσι, τίποτα. Όχι, δεν μπορώ, ρε, φίλε, θέλω να φοράω σόβρακο. Με μποξεράκι δεν. Φοράω. Άμα είμαι μόνος μου, ναι, εντάξει, μπορείτε να μου πει μια φορά. Πάμε μια τουαλέτα, ναι, αλλά γενικά πώ είμαι Σάββατο. Θα συζητήσουμε για αυτό το πράγμα τώρα. Δεν είναι τελειώσει το επεισόδιο. Δεν είναι δυνατόν, συζητάμε για τον παπάρι του πατέρα μου, δεν είναι δυνατόν. Άσου να συζητάμε για τον κύριο Λαμπρό. Τι. Μαλάκα, ντύσιμο πατέρα 90s, κοντομάνικο πουκάμισο, μονόχρωμο ή καρό και την ώρα που ντύνεται εκεί ήταν. Ξεβράσω την πίστη κάτω. Το πουκάμισο εδώ πέρα. Σοφία! Σοφία τότε! Να ψάχνει το παντελόνι γυμνό. Και να σκέφτεσαι όλα. Ρε παιδιά, ξέρετε που έχει πάρει η μάνα στο παντελόνι. Που να ξέρει,